Μπακαλιάρος κορδαλιά. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά. Φιλέτο μπακαλιάρου, αλεύρι, κουρκούτι. Για τη σκορδαλιά. Πατάτες, αλάτι, σκόρδο τριμμένο ηλιωμένο, χυμός λεμονιού, ξύδι, ελαιόλαδο, το ασπράδι από ένα αυγό. Για το κουρκούτι. 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουτάλια γλυκού κοφτά baking powder, 3 τέταρτα κουταλιού γλυκού αλάτι, μισό κουτάλι γλυκού ζάχαρη, 1 κουτί μπύρα παγωμένη 330 ml, 2 παγάκια. Βράστε τις πατάτες καθαρισμένες. Βάλτε τις ζεστές σε ένα μπολ με λίγο από το νερό τους. Πατήστε τις με ένα πιρούνι και στη συνέχεια χτυπήστε τις με το μίξερ. Ρίξτε καθώς χτυπάτε αλάτι, σκόρδο λιωμένο, χυμό λεμονιού, ξύδι, λάδι και στο τέλος το ασπράδι ενός αυγού. Συνεχίστε το χτύπημα για 1-2 λεπτά ακόμα και η σκορδαλιά είναι έτοιμη. Βάζουμε τα κομμάτια του μπακαλιάρου από την προηγούμενη το μεσημέρι να μουλιάζουν σε μια λεκάνη με μπόλικο κρύο νερό και το αλλάζουμε κατά διαστήματα, έως ότου ο μπακαλιάρος ξαρμυρίσει τελείως. Το κόβουμε σε κομμάτια στο μέγεθος που μας αρέσει. Για το κουρκούτι σε ένα μπολ, βάλτε το αλεύρι, το baking powder, το αλάτι, τη ζάχαρη και ανακατέψτε με ένα κουτάλι ή με το σύρμα. Προσθέστε την πύρα και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να πετύχετε ένα ρεό κουρκούτι χωρίς βρομπαλάκια. Στο τέλος ρίξτε μέσα και τα δύο παγάκια. Βουτάμε τα κομμάτια μπακαλιάρου πρώτα σε αλεύρι και μετά στο κουρκούτι και τα αφήνουμε στο ψυγείο για 3 ώρες. Βάζουμε στο τηγάνι μπόλικο ελαιόλαδο και το αφήνουμε να κάψει. Παίρνουμε τα κομμάτια που έχουμε βουτήξει στο χυλό και τα τηγανίζουμε. Αφού ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, βγάλτε τα και αφήστε τα σε απορροφητικό χαρτί. Μπακαλιάρος με ρύζι στον φούρνο. Υλικά. 4-5 κομμάτια παστό βακαλάο, 1,5 κούπα ρύζι καρολίνα και νυχάκι ανακατεμένο, μισό φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 4,5 κούπες νερό κοχλαστό. Κόψτε τον μπακαλάο σε κομμάτια και ξαρμυρίστε τον βάζοντας τον σε νερό για ένα 12ωρο τουλάχιστον. Πλύνετε και στραγγίστε το ρύζι και στάξτε επάνω του 3-4 σταγόνες λεμονιού. Ζεστάνετε σε βαθύ ταψί το λάδι. Προσθέστε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σοτάρετε το καλά-καλά. Στο σημείο αυτό ρίξτε το ρύζι και καβουρδίστε το για 2-3 λεπτά. Αλλά το πιπερώστε και ρίξτε το νερό κοχλαστό. Τοποθετήστε στο ταψί τα κομμάτια του βακαλάου. Αφήστε 2-3 λεπτά ακόμα και συνεχίστε το μαγείρεμα σε προθερμασμένο φούρνο, στο δυνατό, ώσπου να απορροφήσει το ρύζι τα υγρά. Σερβίρετε και καλή σας όρεξη. Μπακαλιάρος με πατάτες στην κατσαρόλα. Υλικά. Ένα φιλέτο μπακαλιάρου, 6-7 κομμάτια 4 μέτριες πατάτες, 1 μέτριο κρεμμύδι 3 τέταρτα φλιτζανιού τσαγιού ελαιόλαδο, 2-3 σκελίδες σκόρδο, 1 μικρή καυτερή πιπερίτσα πράσινη ή λίγο μπούκοβο, 1 πρέζα κόκκινο πιπέρι, 1 μικρό φύλλο δάφνης, χυμός μισού λεμονιού, νερό ζεστό, όσο χρειαστεί. Βάλτε τον μπακαλιάρο να ξαρμυριστεί σε μπόλικο νερό και αλλάζετε το συχνά. Κόψτε το κρεμμύδι σε λεπτές ροδέλες ή βάλτε το στο μούλτι και φέρτε το 2-3 γύρες. Ρίξτε 2 κουταλιές από το λάδι σε ένα τηγάνι και αχνίστε το κρεμμύδι ελαφρά να γίνει διάφανο. Κόψτε τις πατάτες σε ροδέλες. Σε πλατιά κατσαρόλα ρίξτε το 1 τρίτο του λαδιού και στρώστε τις πατάτες. Προσθέστε το σκόρδο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο. Ρίξτε το μπούκοβο ή και την καυτερή πιπεριά ψιλοκομμένη, το κόκκινο πιπέρι και το φύλλο δάφνης. Απλώστε από πάνω το γλασαρισμένο κρεμμύδι και τοποθετήστε το ένα δίπλα στο άλλο τα φιλέτα του μπακαλιάρου. Κρατήστε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ρίξτε τόσο νερό ίσα που να καλυφθούν τα υλικά. Μόλις αρχίσει να κοκλάζει, χαμηλώστε τη θερμοκρασία και αφήστε το φαγητό να σιγοβράσει, μέχρι να αρχίσει να εξατμίζεται το νερό και να χυλώσει λίγο η σαλτσούλα. Στο τέλος περιχύστε με το χυμό του λεμονιού, περιμένετε 1-2 λεπτά και το φαγάκι είναι έτοιμο. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.